Σύντροφοι και φίλοι, ξεκινάει η εκδήλωσή μας. Καλούμε στο βήμα το γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και υποψήφιο Ευρωβουλευτή, σύντροφο Νίκο Αμπατιέλο. Είναι Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε μπροστά μας 17 μέρες. 17 μέρες για να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η δυναμική που συναντάμε στην καθημερινή μας παρέμβαση να εκφραστεί σε όλες τις κάλπες με χιλιάδες περισσότερες νεανικές ψήφους στο ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να είναι πιο δυνατή την επόμενη της 26ης Μάη η φωνή της πραγματικής ελπίδας και προοπτικής. Γιατί η οργή από την εξαπάτηση και τη διάψευση ελπίδων που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλα τμήματα νέων που το στήριξαν, πιάνει τόπο μόνο όταν γίνεται δύναμη στο ΚΚΕ, δύναμη στο συλλογικό αγώνα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Γιατί το ΚΚΕ θα είναι εδώ για τους νέους και τις νέες. Θα είναι εδώ πρωτοπόρο, μαχητικό, για να μπει μπροστά να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα και διεκδικήσεις των μαθητών, των φοιτητών, των σημερινών και αυριανών εργαζόμενων, των νέων μεταναστών. Και αυτό μόνο το ΚΚΕ μπορεί να το κάνει αποτελεσματικά, γιατί δεν έχει καμία δέσμευση σε επιχειρηματικούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνδιαλέγεται μαζί τους ούτε πάνω από τα τραπέζια, ούτε κάτω από αυτά, ούτε μέσα σε κότερα, ούτε απ' έξω. Γιατί το ΚΚΕ τολμά να τα βάζει με τους μεγάλους ενόχους που όλα τα άλλα κόμματα γλύφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το σάπιο και διεφθαρμένο δηλαδή εκμεταλλευτικό σύστημα τη δικτατορία του κεφαλαίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Φίλε και φίλοι, με δυνατό ΚΚΕ μπορούμε να υψώσουμε πραγματικό τείχος στο φασισμό, στην ακροδεξιά και στο ρατσισμό. Η σημερινή μέρα, η 9η του Μάη, φωτίζει το δρόμο και το πώς βάζεις το φασισμό στα σκουπίδια της ιστορίας εκεί που πραγματικά ανήκει. Πριν 74 χρόνια, η ναζιστική Γερμανία συνθηκολογούσε σαν σήμερα ανεφόρον κάτω από το βάρος της προέλασης του κόκκινου στρατού, σφραγίζοντας έτσι τη μεγάλη νίκη των λαών επί του φασιστικού υπερρεαλιστικού συνασπισμού του άξονα. Σε αυτή την νίκη επί του άξονα καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης, του κόκκινου στρατού, καθώς και των απανταχού εθνικού απελευθερωτικών αντιφασιστικών κινημάτων, με ψυχή τους, με οργανωτή τους, με κύριο αιμοδότη τους στα κομμουνιστικά κόμματα. Η νίκη αυτή αποτελεί εμβληματικό ορόσημο της προσφοράς του σοσιαλισμού στην ανθρωπότητα. Αυτές είναι σύντροφοι και συντρόφισες οι δικές μας αξίες, που εμπνέουν και εδώ και σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες. Και αυτό το ξέρουν καλά τα επιτελεία της αστικής τάξης και γι' αυτό παίρνουν μέτρα. Από πού και ως πού είναι η σημερινή μέρα γενικά η μέρα της Ευρώπης. Θέλουν να αλλάξουν αυτό που έχει χαρακτήσει συνειδήσεις εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο ότι η 9η Μάη είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να δείχνουν το φόβο τους. Φοβούνται γιατί ξέρουν πως αν η πραγματικότητα της ανεργίας, της ανασφάλειας που ζουν οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυαστεί με την ιστορική γνώση και πάνω απ' όλα με μια σύγχρονη επαναστατική πολιτική, όπως του ΚΚΕ, τότε δεν του σώζει τίποτα. Σπαταλούν εκατομμύρια ευρώ τόνους μελάνι, προσπαθώντας να ξαναγράψουν την ιστορία φαίνοντα τη στα μέτρα τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί με 229 εκατομμύρια ευρώ αυτήν την αντικομουνιστική της εκστρατεία, τη χιδαία παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας, με πρώτο και κύριο στόχο τα μυαλά της νέας γενιάς να τα ποτίσει με το δηλητήριο του αντικομουνισμού. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ο ΣΥΡΙΖΑ τη βλέπει, λέει, σαν παράγοντα αναχέτησης της ακροδεξιάς που δυναμώνει. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την επιλογή κάνει και η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή και κάπου εδώ ο δίθεν αντισυστημισμός της, που μόνο βέβαια η ίδια το προβάλλει για τον εαυτό της, γίνεται ένα ακόμα κακόγουστο ανέκδοτο με πρωταγωνιστές του σημερινούς φασίστες ναζιστές. Λένε κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει, να επιστρέψει, λένε, στις ιδρυτικές αξίες της. Τι δεν λένε όμως, ότι αυτές τις ιδρυτικές αξίες τις έγραψαν, τις υπέγραψαν μαζί με άλλους ανθρώπους των Ευρωπαϊκών Μονοπωλίων και στελέχη των ιτημένων Ναζί. Τέτοιο ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Κομισιόν, πρόεδρος από το 1958, τότε που δημιουργήθηκε ο πρόδρομο τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ, πρόεδρο έω και το 1967, ο Βάλτερ Χαλστάιν, επιφανέ τέλεχο ναζιστικών οργανώσεων, διαπραγματευτή του Χίτλερ που πολέμησε στο ναζιστικό στρατό. Και αν τα κρύβουν όλα αυτά, πιστεύουμε ότι κάθε νέο άνθρωπο μπορεί πλέον να δει καθαρά. Ο φασισμός δεν πολεμιέται με περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χτυπιέται με τη σημαία του κεφαλαίου, των κερδών των λίγων, αυτού δηλαδή που τελικά υπηρετεί. Ο φασισμό πολεμιέται με περισσότερη, με πιο μαχητική πάλι ενάντια στο σύστημα που τον γεννά, ενάντια στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που τον θρέφουν. Και όπω δείχνει τόσο η ιστορία όσο και η καθημερινότητα σήμερα, πολεμιέται καλύτερα με τους κομμουνιστές πιο δυνατούς και πάντα μπροστά στη λαϊκή πάλι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι ότι η βιτρίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ραγίσει μέσα από τη διάψευση όλων των ψεύτικων ελπίδων για δίθεν Ευρώπη των λαών, για την Ευρώπη της αέναης ανάπτυξης για τους πολλούς. Θέλουμε να απευθυνθούμε ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες που είναι σε αυτό το 70% των Ελλήνων και που δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ καλά κάνουν. Τους λέμε ότι πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους σε όσους πουλάνε για ακόμη μια φορά το παραμύθι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Τους καλούμε να πούνε το πιο δυνατό όχι στην Ευ Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας ένα μεγάλο ναι στο ΚΚΕ, ένα μεγάλο ναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του σοσιαλισμού. Και βέβαια... και φίλοι, υπάρχουν και οι μετρήσεις, αλλά κυρίως η επαφή των οργανώσεων της ΚΝΕ σε όλη την Ελλάδα, που δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό από το μισό εκατομμύριο νέους ανθρώπους που θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές για πρώτη φορά, σκέφτονται σοβαρά να ρίξουν στην κάλπη το κόκκινο το ανατρεπτικό ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Το κάλεσμά μας είναι κανείς να μην διστάσει να κάνει το βήμα με ισχυρό κουκουέ παντού, θα είμαστε μαζί πιο δυνατοί απέναντι σε όσους μαυρίζουν τη ζωή και το μέλλον της νεολαίας. Η είναι το. Οι νέοι και οι νέες που ψηφίζουν πρώτη φορά έχουν ένα σημαντικό όπλο και πρέπει να στοχεύσουν καλά. Να κάνουν κριτήριο την ίδια την πραγματικότητα που ζουν, τα όνειρά τους, ότι στην τελική έχουν μια ζωή μπροστά τους και πρέπει να την κερδίσουν. Μακριά από τη μιζέρια του μικρότερου κακού και του σκυλοκαυγά ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που χρειαζόμαστε μετά τις εκλογές είναι να βρεθεί από καλύτερε θέσει η νέα γενιά στην πάλη για τη ζωή που έχει ανάγκη με σύγχρονα δικαιώματα στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Η ψήφο στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ. Μένει στην ανάγκη να φουντώσουν οι αγώνες. Είναι η μόνη ψήφος που την επόμενη μέρα δεν θα βγει στο παζάρι για τις καρέκλες. Για να γίνει έτσι ένα εφαλτήριο αντεπίθεσης για αυτό που είναι πραγματικά προοδευτικό και σύγχρονο σήμερα. Για την πάλη για μια κοινωνία χωρίς στόχια, χωρίς πολέμους, χωρίς ανασφάλεια κόντρα στην πραγματική συντήρηση που είναι οι υποκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον υπεριαλισμό και το σύστημα. Πρόοδο είναι οι μαθητέ που πάλεψαν, που απέριψαν με τη δράση του και τι συλλογικέ του διαδικασίε την πολιτική τη κυβέρνηση για το σχολείο και όχι μόνο. Οι μαθητέ μπορούν και με την ψήφο του να βρεθούν απέναντι στην κυβέρνηση, να την τιμωρήσουν, να ψηφίσουν όπω αγωνίζονται, ανυπότακτα και διεκδικητικά. Με δυνατό ΚΚΕ θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική το θετικό αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών πριν από λιγότερο από ένα μήνα, που η Πασπουδαστική αναδείχθηκε και πάλι δεύτερη δύναμη πανελλαδικά και σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο σε ψήφου και ποσοστά. Με δυνατό ΚΚΕ θα δοθεί νέα πνοή στους χιλιάδες σπουδαστέ των δημοσίων ΙΕΚ που στήριξαν και ενίσχυσαν μαζικά τον αγωνιστικό σύλλογό τους. Δυνατό ΚΚΕ θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική οι αγώνες των νέων εργαζομένων για συλλογικές συμβάσεις εργασίας για δουλειά με δικαιώματα. 26 Μάη λοιπόν, τρεις κάλπες, μία επιλογή. Δυνατό ΚΚΕ στις ευρωεκλογέ, δυνατή λαϊκή συσπήρωση σε Δήμους και Περιφέρειες. Η μόνη νεανική απάντηση για την πραγματική αντεπίθεση.